γνωριμία και η φιλία του Βασίλη Τζιτσάνη με την οικογένεια Μάτσα έχει βαθιές τις ρίζες. Βρισκόμαστε στις αρχές του 1936. Ο πατέρας μου Μίνος Μάτσας ήδη διευθύνει την Οντεόν. Έχει ανακαλύψει τον Μάρκο Μαμπακάρη, έχει εισάγει τον Μπουζούκι στην επίσημη δισκογραφία και έχει φέρει την ανατροπή. Ακριβώς εκείνη την κρίσιμη στιγμή ο Βασίλης Τσιτσάνης έρχεται στην Αθήνα από τα Τρίκαλα για να σπουδάσει νομικά. Τα βράδια όμως παίζει μπουζούκι είτε για το κέφι του είτε για να βγάλει τα έξοδά του. Εκεί γνωρίζεται με τον τραγουδιστή Δημήτρη Περδικόπουλο, ο οποίος του υπόσχεται να τον παρουσιάσει στην Οντεόν, στο Μίνο Μάτσα και στο Σπύρο Περιστέρη. Από τις πρώτες κιόλας παινιές του, όπως μου είχε διηγηθεί ο Μίνος, τα αυτιά τους γέμισαν από μια πρωτόγνωρη μελωδικότητα, άγνωστη για την εποχή εκείνη. Το μόνο μπουζούκι που υπήρχε ήταν ο Μάρκος Μαμπακάρης και ορισμένοι άλλοι πρωτάριδες συνεργάτες του Μάρκου. Από την επόμενη μέρα ο Βασίλης Τσιτσάνης μπαίνει στο στούντιο και αρχίζει να παίζει ως εκτελεστής με τον μπουζούκι. Τραγούδια άλλων συνθετών. Λίγο αργότερα αρχίζει να ηχογραφεί τα δικά του τραγούδια. Τα πρώτα του τραγούδια βέβαια δεν έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Αυτό όμως δεν απογοήτευσε τον πατέρα μου, γιατί είχε καταλάβει ότι βρισκόταν μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Έτσι λοιπόν επέμενε πολύ και σύντομα το ταλαντούχο αυτό παιδί από τα Τρίκαλα τον δικαίωσε. Δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου ήταν να γίνω δικηγόρος. Όμως τίποτα από αυτά δεν έγινε και γραφτό ήταν να ασχοληθώ επαγγελματικά με το λαϊκό τραγούδι που με βοήθησε. Το πρώτο ρεμπέτικα που άκουσα ήταν νομίζω του Μάρκου, ο οποίος είχε το στυλ αυτό που ξέρουμε όλοι, το βαρύ. Γιατί ρωτάτε να σας πω. Έχω εδώ και χρόνια ένα κάδρο με την ετικέτα του πρώτου δίσκου του Τσιτσάνη που ηχογράφησε ο πατέρας μου κάτω από το σήμα της Οντεόν. Το ντοκουμέντο αυτό μου το χάρισε ο ερευνητής του ρεμπέτικου τραγουδιού, ο ορακοσυλλέκτης, όπως αποκαλεί σκοπτικά ο ίδιος τον εαυτό του, Κώστας Χατζηδουλής. Με μια αφιέρωση κάτω από την ετικέτα που λέει «Στους Άγιους Μάτσα και Περιστέρη». Με τη διήγησή μου αυτή αναλογίζουμε τι θα είχε χάσει το ελληνικό τραγούδι αν ο Μίνος Μάτσας δεν εκτιμούσε σωστά αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο της μουσικής μας παράδοσης, τον Βασίλη Τσιτσάνη. Σε μια εποχή που όλες και όλες οι δισκογραφικές εταιρείες ήταν δύο. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι ο μεγάλος τραγουδιστής του ρεμπέτικου, Τάκης Μπίνης, γράφει στη βιογραφία του για τον πατέρα μου. Αν δεν υπήρχε ο Μίνος Μάτσας, δεν θα υπήρχε λαϊκό τραγούδι. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, σκοτώσα με τόσα καπελιά, σκοτώσα με τόσα καπελιά, στα Τρίκαλα, στα δυο στενά. Πέρασαν τα χρόνια, σιγά σιγά ο Βασίλης άνοιξε τα φτερά του και συνεργάστηκε για λίγο με την Κολούμπια, μετά πάλι με τον πατέρα μου και με την Οντεόν, μέχρι τις αρχές του 50, όπου ένας τραυματίας ήταν η αφορμή να τους χωρίσει μέχρι το τέλος τους. Βρισκόμαστε στην εποχή του εμφύλιου πολέμου. Εκείνα τα χρόνια πόσες και πόσες οικογένειες δεν κλαίγαν τα παιδιά τους και πόσες δεν είχαν και έναν τουλάχιστον τραυματία να φροντίσουν στα νοσοκομεία ή στα σπίτια τους. Είναι καλοκαίρι. Ο πατέρας μου έχει πάει να ξεκουραστεί για λίγο στο Λουτράκι όπως το έκανε κάθε χρόνο. Και εκεί ξαφνικά εμφανίζεται στο ξενοδοχείο ο νεαρός τότε συνθέτης Μπάμπης Μπακάλης. Ήμουν μπροστά. Αφεντικό του λέει.
έχω την επιτυχία της χρονιάς. Για πρώτη φορά το θεύμα τραυματίας. Διαβάζει τους στίχους ο πατέρας μου. Ωραίο μπάμπι, του λέει. Μόλις κατέβουμε στην Αθήνα, 20-25 Αυγούστου, θα το ηχογραφήσουμε. 25 Αυγούστου, πραγματικά, ο πατέρας μου είναι στο γραφείο του. Και πριν πει καλά-καλά να πιει τον καφέ του, τον περιμένει ο Βασίλης Τσιτσάνης. Το 1946 εγκαταστάθηκα οριστικά πια στην Αθήνα, όπου γραμμοφώνησα όλα τα τραγούδια της κατοχής και κάθε δίσκος μου ήταν και ένας τρίαμβος, μια μεγάλη επιτυχία. Απ' άκρο σ' άκρο η Ελλάδα καίγονταν και τα τραγούδια τα δικά μου. Και του λέει, Μήνο, άκου το σουξέ που σου έφερα. Είναι ο τραυματίας. Βασίλη μου, του λέει ο Μήνος, πριν μια εβδομάδα ήρθε και με βρήκε ο Μπάμπης ο Μπακάλισης στο Λουτράκι και μου έφερε το ίδιο ακριβώς θέμα σε ζεμπέκικο. Και του υποσχέθηκα ότι θα το ηχογραφήσουμε. Ποιος Μπακάλισης, του λέει ο Τσιτσάνης. Εδώ είναι η επιτυχία, το δικό μου θα ηχογραφήσει. Βασίλη μου, δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω τον Μπακάλι, του λέει ο πατέρας μου. Εγώ δεν είμαι ο συνεργάτης σου τόσα χρόνια. Εγώ δεν είμαι αυτός που έκανα τόσες επιτυχίες και εσύ θα ηχογραφήσεις τον τραυματία του Μπακάλι. Άκου, Βασίλη, νομίζω ότι υπάρχει λύση. Σε ποιο σήμα εσύ θέλεις να το ηχογραφήσεις, στην Οντεόν ή στην Παρλοφόν? Εγώ θέλω στην Παρλοφόν, του λέει ο Τσιτσάνης. Ποιο τραγουδιστή θέλεις, Βασίλη μου? Τον Πίνη. Ωραία. Βάλ το στην Παρλοφόν με τον Πίνη και θα βάλουμε το τραγούδι του Μπακάλι στην Οντεόν με τη Χασκίλη. Αυτό αποκλείεται, του απαντάει ο Τσιτσάνης. Αποκλείεται να ηχογραφήσεις δύο τραυματίες, τον δικό μου και τον Μπακάλι. Άκου, Βασίλη, του λέει ο πατέρας μου. Σου προτείνω μια δίκαια λύση. Δεν τη δέχεσαι. Ξέρεις πόσο σε αγαπάω, αλλά ξέρεις ακόμη ότι κρατάω το λόγο μου. Και ο Βασίλης, φανερά ενοχλημένος, λέει στον πατέρα μου. Πολύ καλά μείνω, δεν πειράζει, αλλά εγώ θα φύγω από την εταιρεία. Για να γράψω ένα τραγούδι όπως το ήθελα εγώ, με ενσωματωμένο το στίχο στη μουσική, μπορούσα να πετάξω 10 και 20 και 25 τραγούδια, αρκεί να πετύχω εκείνο που ήθελα εγώ. Πολλές φορές το ένα δεν μου άρεσε, το άλλο δεν με ικανοποιούσε πολύ και αυτό και από την αρχή. Και όλη αυτή την ιστορία που σας διηγήθηκα, την κατέγραψαν οι πρωταγωνιστές τους σε αυτούς τους 4 δίσκους που έχω εδώ από το αρχείο μας. Είναι οι πρωτότυποι δίσκοι των 78 στροφών. Έτσι λοιπόν, ο τραυματίας του Τσιτσάνη γράφτηκε από την Κολούμπια με τη Μαρή Κανίνη. Και ο πατέρας μου βεβαίως απάντησε με τον τραυματία του Μπάμπη Μπακάλι. Στη συνέχεια όμως, πόλεμος των εταιριών δεν σταμάτησε εκεί. Ο Τσιτσάνης με την Κολούμπια ηχογραφεί μια δεύτερη εκτέλεση του ίδιου τραγουδιού του, αυτή τη φορά όμως με τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Εδώ είναι ο δίσκος, ο τραυματίας, ο ίδιος τραυματίας του Τσιτσάνη με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, και του κάνει σεγκόντο αυτή τη φορά η Μαρή Κανίνη. Και βεβαίως ο Μήνος Μάτσας στην Οντεόν του ανταπαντά με μια τρίτη εκτέλεση του τραγουδιού του Τσιτσάνη με την Στέλλα Χασκίλα αυτή τη φορά. Εδώ είναι ο δίσκος. Όταν εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στη δισκογραφία στις αρχές της δεκαετίας του 60, ο Τσιτσάνης βρισκόταν προπολού στην Κολούμπια. Είχε όμως αρχίσει μια πιο μοναχική πορεία στη δισκογραφία, αλλά και στα πάλκα ακόμη, επιδιώκοντας να είναι κυρίως ο ίδιος ερμηνευτής των συνθέσεων του. Μαζί συναντηθήκαμε μερικές φορές με την ευκαιρία διάφορων επανεκτελέσεων των τραγουδιών του με νεότερους τραγουδιστές που εντωμεταξύ εγώ είχα δημιουργήσει, και κυρίως με τον Γιώργο Νταλάρα,
ενώ δεν έτυχε να εκδώσουμε κανένα καινούριο έργο του, έστω και από αυτά τα λίγα που ο ίδιος ηχογράφησε τη δεκαετία του 70 και τα πρώτα χρόνια του 80. Ξαφνικά, λαμβάνω ένα τηλεφώνημα από τον Κώστα Χατζηδουλή, τον γνωστό, όπως λέει ο ίδιος, ρακοσυλλέκτη. Και μου λέει, ο Βασίλης Τσιτσάνης έχει μια ηχογράφηση από το Ηράκλειο της Κρήτης και θέλει να την εκδώσει σε σένα. Το γεγονός ότι ο Τσιτσάνης ζήτησε να έρθει να με δει μετά από τόσα χρόνια, πραγματικά με εντυπωσίασε. Θα ήταν Ιούλιος του 1983. Λίγες μέρες μετά το τηλεφώνημα του Χατζηδουλή, συναντηθήκαμε και τρεις μαζί. Ο Τσιτσάνης μπαίνει στο γραφείο μου, κάθεται στο τραπέζι και τα μάτια του πέφτουν αμέσως στον τοίχο όπου είναι κρεμασμένη μια φωτογραφία του πατέρα μου. Τον βλέπω και την κοιτάει επίμονα και σχεδόν βουρκώνει. Βγάζει από την τσέπη του το πορτοφόλι του, το ανοίγει με αργές κινήσεις και μου δείχνει μια μικρή φωτογραφία ταυτότητας. Ήταν η φωτογραφία του πατέρα μου. Την έχω από τότε που τον γνώρισα, μου λέει, και δεν τη βγάζω ποτέ από πάνω. Δεν σας κρύβω ότι η συγκίνησή μου ήταν πολύ μεγάλη. Έσκυψα κοντά του, τον αγκάλιασα και σφίγγοντάς του ζεστά το χέρι του με τα δυο μου χέρια, τον ευχαρίστησα για την αγάπη του, για την εκτίμηση, για την ευγνωμοσύνη που έτρεφε για τον πατέρα μου. Αναλύοντας σήμερα τον ευαίσθητο αυτό μου Βασίλη Τσιτσάνη, πώς μπορεί να μην υποθέσει κανείς ότι κάποια ανώτερη δύναμη, κάποιο προαίσθημα ήταν αυτό που οδήγησε τα βήματά του ξανά στην Οντεόν για να καταθέσει εκεί την τελευταία του ηχογράφηση, για να καταθέσει την τελευταία του δουλειά στην εταιρεία από την οποία είχε ξεκινήσει το 1936. Πώς μπορεί να μην υποθέσει κανείς ότι ο μεγάλος δημιουργός ήθελε την άνοιξη του 1983 να ρίξει για πάντα την αυλαία του εκεί ακριβώς που πριν από 47 χρόνια την είχε ανοίξει. Εκεί ακριβώς που είχε γράψει τον πρώτο του δίσκο. Εκεί ήθελε να αφήσει και τον τελευταίο του. Εκεί ήθελε να αφήσει το κύκνιο άσμα του.